Επειδή έχω μια απορία, σε τέτοια έπαφλα που έχει καλοπισμό μέσα, μπανάκι, λουσιματάκι, όλα αυτά, τα ρούχα που φοράτε μετά, τα έχετε πλύνει ή τα φοράτε με την... Να πούμε τι κάναμε μια φορά. Ναι. Με την πύχλα. Αλλά εγώ έχω προλάβει και ένα έπαφλο καλοπισμό προς το τέλος, το τελευταίο πριν φύγω. Εσύ προλάβεις κι άλλο ένα, νομίζω. Ναι, τα ρούχα κανονικά φοράμε τα ίδια, δεν τα πλένουμε αυτά. Μια φορά λοιπόν εγώ και ο Κώστας. Τα πλένουμε στη θάλασσα. Ναι. Δεν μυρίζει αυτή η υγρασία που μυρίζει ένα μπλουζάκι στεγνάνε από το νερό. Δεν μυρίζει μόνο η υγρασία πάνω μας, μυρίζουν και καλά πράγματα. Μετά από λίγο καιρό δεν το καταλαβαίνεις. Okay. Μια φορά τα πλέναμε στο χέρι, στον νηπτήρα με σαπούνι. Στο αεροδρόμιο, που γυρίσαμε από το. Το γυρίσαμε από το αεροδρόμιο. Στην Πουτακανά. Ναι. Και γύρω στα 15 λεπτά τρίβαμε και βγάζαμε. Βγάζε μαύρα η μπλούζα. Λάσπη. Ενώ τα πλέναμε 2-3 φορές την εβδομάδα στη θάλασσα, εκεί που ήμασταν. Και ωραία, στο αεροδρόμιο πήγατε λοιπόν μέσα στο μπάνιο και τα πλύνατε. Μετά που τα στεγνώσατε, δεγμένα. Πρώτη φορά ήταν. Συνεχώς αυτό γινόταν, ναι. Εγώ θυμάμαι πάντως που είχατε και ένα βίντεο στο αεροδρόμιο γυρνώντας, που πραγματικά τις είδε τις μπλούζες καθαρές και λέω εντάξει τα παιδιά προφανώς, αλλά δεν περίμενα ότι θα τις είχατε πλύνει και στο αεροδρόμιο. Στην τουαλέτα μέσα. Τέσσερις μήνες. Ο κόσμος σας κοίταγε περίεργα. Εντάξει, δεν είχε πάρα πολύ κόσμο εκεί, ήταν λίγο πριβέ, δεν ήταν τόσο πολύ, αλλά. Κοίταγε, δεν κοίταγε, γιατί έχουμε πάει σε συναυλίες και σε κλαμπ. Αυτή είναι η ετοιμασία. Η Ειρήνη Κολυδέα είχε πει ότι δεν μυρίζεται. Μυρίζεται τελικά. Για εμάς συγκεκριμένα. Όχι, για εσάς. Μπορεί οι μαχητές να μην μύριζαν, αλλά. Ότι ρε παιδί μου και καλά, επειδή τρώτε τοξίνες, το θαλασσινό νερό, όλα αυτά βοηθάει. Εντάξει, σίγουρα μπορεί να μυρίζουμε λιγότερο, αλλά ότι μυρίζαμε, μυρίζαμε. Εντάξει, εγώ έχω και μια. Η μύτη μου είναι πολύ. Πάντως, παιδιά, επειδή εγώ σας πλησίασα σε κάποια φάση, μέσα στους δύο κιόλας χαιρετήθηκα, δεν υπήρχε θέμα. Πραγματικά. Η δική μου η μύτη επίσης είναι ευαίσθητη. Δεν υπήρχε θέμα. Δεν υπήρχε. Όχι. Δεν υπήρχε λόγο. Δεν είμαι καθόλου γενική. Δεν είμαι καθόλου γενική. Πραγματικά σας μιλάω. Υπήρχαν ώρες που μύριζαν πολύ. Και εγώ περίμενα και μετά από αγώνα που σας είχα δει και περίμενα τουλάχιστον το μουσείρε, παιδί μου, μία εσά μπορεί να τη βγάζει. Τίποτα.